Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι ένα βίντεο από τη σειρά Πετάμε Μαζί. Είναι ένα ωραίο απόγευμα, φυσάει λίγο. Θα πετάξουμε σε αυτό το αξιοθέατο εδώ πέρα μπροστά, το οποίο λέγεται Τέντα. Είναι ένας προϊστορικός καταβλισμός, τέλος πάντων λέγεται Τέντα Καλαβασού. Είναι εδώ στην επαρχία της Λάρνακας. Έχει αυτό έτσι το εντυπωσιακό... πώς να το πω, την εντυπωσιακή κατασκευή η οποία είναι σαν τέντα, αλλά δεν λέγεται τέντα λόγω αυτής της τέντας. Τέντα λέγεται η περιοχή, τέλος πάντων. Οπότε είναι έτσι ένα ωραίο αξιοθέατο, ενδείκνυται για να τραβάμε έτσι ωραία πλάνα. Έχω κάνει βίντεο και από τα πρώτα βίντεο που έχουν ανέβει στο κανάλι είναι ένα βίντεο με αυτό το αξιοθέατο. Πετάμε με μίνι 2, έχει κάτι πουλάκια εκεί πέρα, κάτι χελιδόνια, δεν μας πειράζουν τα χελιδόνια. Και είμαστε εντάξει για απογείωση, οπότε ναι, ωραία, έχουμε βρει 4K30, ξεκινάω την εγγραφή μου και απογειώνομαι επί τόπου. Κάνω λίγο απάνω για να δούμε ότι είμαστε όλα εντάξει. Ωραία, έχει λίγο αέρα, πράγματι νομίζω δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο γιατί έχει λίγο αέρα, τα χελιδόνια αμέσως πήρανε χαμπάρι το Mini 2 και πάμε εμείς να κάνουμε την πτήση μας. Ελπίζω να μην στουκάρουμε με κανένα χελιδόνι, οπότε πάμε να κάνουμε την πτήση μας σε αυτό το αξιοθέατο, ξεκινώντας με ένα έτσι πλάνο εισαγωγής, ας πούμε. Ουσιαστικά τι έκανα, παίρνω ύψος και κεντράρω με την κάμερα. Αυτό που ήθελα να σας πω επίσης είναι ότι η απόσταση εδώ από το σημείο που κάθομαι είναι πάρα πολύ κοντινή, οπότε ούτε το χειριστήριο ούτε καν κοιτάει το σημείο στο οποίο βρίσκεται το μίνι. Είμαι στα 47 μέτρα, για να δω, ήταν πριν και μία φύλακα εδώ, αλλά τώρα δεν είναι. Οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τα πλάνα μας πάρα πολύ ωραία. Και θα είναι ένα ό,τι πρέπει σημείο για να κάνουμε όλα τα quick shots, όμως όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα circle, για να δούμε εδώ... κεντράρουμε και πάμε. Αυτό τώρα είναι manual circle. Έχει λίγο αέρα. Δεν το περίμενα, έδειχνε λιγότερο. Τώρα αυτό το circle που κάνω είναι ένα circle όπου γυρνάω και ανοίγω κιόλας συγχρόνως και μπορώ να δώσω και λίγο πάνω με την κάμερα σιγά σιγά για να φανεί ο ορίζοντας. Εδώ. Και έχουμε το κεντρικό μας θέμα και φαίνεται και ορίζοντας, ωραίο πλάνο αυτό. Σταματάμε εδώ. Κάτι άλλο το οποίο ενδείκνυται 100% ένα τέτοιο σημείο είναι φυσικά το top-down, έτσι. Top-down είναι must για τέτοια κατάσταση. Με σπρώχνει, έχει αέρα. Έχει αέρα, με σπρώχνει, το νιώθω ξεκάθαρα. Λοιπόν, top-down, κεντράρουμε, σιγά-σιγά. Εδώ, να ξέρετε ότι θέλει μαλακές κινήσεις όταν έχει αέρα, ειδικά με το Mini 2, γιατί το gimbal δεν είναι τόσο μεγάλο, οπότε το βλέπετε πως κουνιέται. Λοιπόν, να κεντράρω λίγο προς τα πίσω. Κουνιέμαι πάρα πολύ όμως. Μισό λεπτό γιατί συγγνώμη για τις απότομες κινήσεις, αλλά σαν πολύ κουνιόμασταν εκεί πέρα. Για να δω από πού είναι ο αέρας. Ναι, είναι στα όρια. Λοιπόν, θα έρθω λοιπόν από πάνω προσεκτικά, θα
κατεβάσω την κάμερα. Με το R2S, ας πούμε, δεν θα υπήρχε τέτοιο θέμα. Θα κατεβάσω την κάμερα και σε αυτό το σημείο θα κάνω προς τα πάνω και σιγά σιγά θα δώσω μια αριστερή, δεξιά, συγγνώμη, δεξιόστροφη κλίση. 100% ενδείκνυται για τέτοιου είδους πλάνο ένα τέτοιο point of interest. Και συνεχίζω να ανεβάζω σιγά σιγά. Δεν κάνω απότομη άνοδο και ούτε απότομη στροφή. Χαλαρή στροφή, γιατί άμα το κάνουμε απότομα ζαλίζει. Ωραία. Πάμε λίγο να ανοιχτούμε. Να είμαι και εγώ εκεί πέρα κάτω. Και καταρχάς να χαμηλώσουμε. Να γυρίσω. Το περίμενα να έχει τόσο αέρα. Αλλά μάλλον συνηθισμένος από το R2S, το οποίο είναι σαφώς πιο ανθεκτικό στους αέριδες. Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο πλάνο είναι να πάμε έτσι. Τώρα μιλάμε για τα manual πλάνα και να κάνουμε ουσιαστικά, για κάτσε, να το βάλω στο cine mode για να μας βοηθήσει λίγο. Κατεβάζω και θα κάνουμε διαγώνια. Το βλέπετε? Δηλαδή μπροστά και δεξιά. Μπροστά και δεξιά. Ο δεξής μοχλός μπροστά και δεξιά. Αυτά είναι τώρα στο manual mode. Περνάμε εδώ. Αντίστοιχα, μου λες τελειώσει το πλάνο, το κρατάμε και κατεβαίνω ύψος, είμαι πολύ ψηλά. Άλλο ένα στάνταρ πλάνο είναι το αριστερά προς τα δεξιά, ας πούμε. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να το βάλουμε normal mode και ξεκινάμε την κίνησή μας προς τα αριστερά. Δεν έχω full stick αριστερά. Έχω το μισό, ας πούμε, τη μισή διαδρομή. Και όπως κάνουμε έτσι, μόλις φτάσουμε στο κέντρο, μπορούμε να δώσουμε μία κλίση και να κάνουμε αυτή τη γωνία εδώ και να κάνουμε ημικύκλιο. Θέλει όμως προσοχή και μαλακές κινήσεις. Και εδώ τελειώνει το πλάνο μας. Λοιπόν, τώρα σας είχα πει από πριν ότι τέτοιου είδους point of interest ενδείκνυται για να κάνουμε τα quick shots, ό,τι να είναι άνοιξα, και πάμε στα quick shots. Θα τα κάνουμε όλα. Θα ξεκινήσουμε από το drone, 60 μέτρα. Πηγαίνω για την κορυφή, την οποία και δεν έπιασε. Εν τω μεταξύ, ίσως, για να δω, να το κάνουμε από εκεί, να το κάνουμε από την μπροστινή θεωρητικά πλευρά του μνημείου. Βλέπετε, η ταχύτητα του μίνι είναι 10, πηγαίνει με 6. Αλλά έχουμε και το sport mode σε περίπτωση που δούμε τα δύσκολα. Αν και δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτή είναι θεωρητικά η μπροστινή πλευρά του, του μνημείου. Προσπαθούμε να πιάσουμε εδώ. Ωραία, το πιασε. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο quick shot. Θα τα κάνουμε όλα εδώ. 3, 2, 1. Ξεκινάει λοιπόν το quick shot, συγγνώμη, το οποίο είναι το πρώτο, είναι το drone. Αντιστοίχως μπορούμε να κάνουμε και ένα από πίσω, το ώστε όπως ανοίγει η κάμερα να δείχνει και λίγο θάλασσα, γιατί εδώ τώρα βλέπουμε βουνό. Θα το κάνουμε και ένα drone από την άλλη πλευρά. Και συνεχίζει. Quick shot complete και συνεχίζουμε προς τα μπροστά. Δεν μου βγήκε πολύ καλό. Θα πρέπει να κατέβω λίγο ύψος και να ξεκινήσω από πιο χαμηλά και θα το κάνουμε αμέσως τώρα. Το αφήνουμε να γυρίσει. Ωραία, βάλω το εκεί πέρα που ήτανε. Πολύ ωραία. Άντε, τελείωνε. Λοιπόν, ωραία.
Θα κατέβω ύψος, θα πάμε από εδώ και θα πάω πάλι στην κορυφή. Ωραία. Θα κατέβω και άλλο ύψος. Βλέπετε, έχει καρφώσει η κάμερα εκεί και πάμε να κάνουμε άλλο ένα quick shot για να μας βγει λίγο καλύτερα. Τώρα πήρε. Τώρα είναι καλύτερο. Τώρα είναι καλύτερο το πλάνο. Τώρα είναι χρησιμοποιείται. Το προηγούμενο δεν ήταν τόσο καλό. Χάθηκε το point of interest, το μνημείο αυτό τέλος πάντων. Οπότε εδώ είμαστε εντάξει. 99% το αφήνουμε να γυρίσει. Ξέρετε, με τον καιρό έτσι θα, όπως το έχω πει και στα άλλα βίντεο, θα έχετε ρουτίνα πλέον των κινήσεων που θα κάνετε στις πτήσεις και κάποια στιγμή μπορεί να φτάσει να λες άντε ρε παιδί μου, τελείωνε, να πάω και στην επόμενη κίνηση και στην επόμενη κίνηση. Λοιπόν, γύρισε. Task time out, check and try. Α, μάλλον κούνησα το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε για ένα rocket. Για ένα rocket, το οποίο θα το πάμε, ξέρω εγώ, ας το πάμε στα 50 μέτρα. Ωραία. Θα έρθω λίγο πιο εδώ. Okay. Και λίγο πιο κοντά. Συγγνώμη για τις απότομες κινήσεις, έχει και λίγο αέρα. Και με... Προσπαθώ να βρω την κορυφή, θέλω την κορυφή. Δεν μου την έπιασε. Ναι. Δεν ξέρω, ξανά προσπάθεια. Okay. Εκεί ίσως να στο πάει καλά. Για να δούμε. Rocket. Για να δούμε, θα μας κάνει το reveal. Γιατί προς το παρόν δεν το βλέπω. Ίσως πρέπει να πάμε από την άλλη πλευρά. Ή πιο μακριά. Ή πιο μακριά. Εδώ είναι λίγο καλό, αλλά είναι μόνο μερικά δευτερόλεπτα που χρησιμοποιούμε. Ναι, θα κάνουμε ένα rocket και από την άλλη πλευρά. Ούτως ή άλλως θα πάμε για να κάνουμε και ένα drone. Επιστρέφει πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Ωραία. Επέστρεψε. Μάλιστα. Και πάμε για ένα boomerang. Θα κάνουμε οπωσδήποτε. Ενδείκνυται εδώ, αλλά θα πάω από την άλλη. Για να μας δείξει και λίγο θάλασσα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα manual πλάνα. Τα προτιμώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα προτιμώ, αλλά όπως σας είπα και πριν, ενδείκνυται το συγκεκριμένο point of interest για τέτοιου είδους, για τα quick shots. Οπότε πάμε boomerang. Για να δούμε. Προς το παρόν circle βλέπω. Όχι, εντάξει, ξεκίνησε. Ωραία, μας δείχνει την ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω, μήπως να πάω πιο μακριά και να το κάνω, να το διαλέξω ολόκληρο. Μήπως δουλέψει καλύτερα. Δεν ξέρω, δεν έχει χάσει το στόχο ακόμα, όπως βλέπετε. Και πάμε για την επιστροφή. Okay.
σαν να έπεσε λίγο αέρας εκείνη την ώρα που απογειώθηκα, ήταν λίγο... φουντωμένος, ας το πούμε. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω το εξής. Θα φύγω λίγο. Θα πάρω και λίγο ύψος, πήγαινε το ξέρω εγώ στα 30 εκεί. Και θα το διαλέξω ολόκληρο και θα κάνω αριστερόστροφο. Για να δούμε τι θα κάνουμε 3, τώρα. 2, 1. Το έχασε. Έλεος. Τι ακριβώς έχασε. Το contrast είναι πολύ έντονο. Ένα άσπρο πράγμα μέσα σε... σκουρόχρωμη κατάσταση. Για πάμε να δούμε πάλι. Εκτός και αν είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Μάλλον ποσοστιαία στην οθόνη. Δηλαδή το ποσοστό που καταλαμβάνει το σημείο είναι πολύ μεγάλο. Οπότε σου λέει δεν το κάνω. Πάμε ξανά λοιπόν κοντά. Και εφόσον κάναμε boomerang θα κάνουμε και ένα helix. Είναι η χαρά του quickshot τα point of interest. Δηλαδή, άμα το βάλω... θέλω να κοιτάει λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημά μου εμένα. Δηλαδή, άμα το βάλω εδώ... όχι, δεν το πιάνει εκεί. Εκεί. Ναι. 3, 2, 1. Το χάσα. Πάμε πιο κοντά. Για να δούμε. 3, 2, 1. Το κάνει, εντάξει το κάνει. Νομίζω ότι το έχασε πάλι. Τώρα κάνουμε, τι κάνουμε τώρα, α, helix. Τώρα κάνουμε helix. Το 30% του Helix και με αυτό ολοκληρώνουμε τα quick shots. Μετά θα κάνουμε και έτσι 2-3 πλάνα γρήγορα manual με το χέρι δηλαδή και θα ολοκληρώσουμε την συλλογή των πλάνων. Βλέπω εκεί πέρα τα χελιδόνια, όπως βλέπετε, όπως σας είπα τα χελιδόνια δεν κάνω κακό, απλά γυρνάνε γύρω γύρω από τον drone. Έχει εκεί αρκετά που βλέπω και πηγαίνω έρχονται, αλλά όπως βλέπετε τα συγκεκριμένα πουλάκια δεν δημιουργούν πρόβλημα. 84, 88, 89. Και quick shoot complete. Returning. Βαριέμαι, παιδιά, να περιμένω να κάνει return. Θα το γυρίσω με το χέρι. Θα πάρω πάλι ένα πλάνο το οποίο θα είναι πάλι διαγωνίο, να το πω. Θα πάω έτσι, αλλά είμαι... οπα, κάτσε να το βάλω cinema mode γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα. Και πάμε έτσι. Διαγώνιο πλάνο, είναι ωραίο, είναι ωραία αυτά τα πλάνα, μου αρέσουνε. Okay. Κάνουμε ένα full circle. Είμαι cinema mode τώρα, ένα full circle να βρω την ταχύτητα με το χέρι. Φύγαμε λίγο. Μπορούμε να πάμε έτσι. Μπορούμε να πάμε τέρμα κάτω την κάμερα. Έχω και 25% μπαταρία. Λίγο ακόμα έχουμε. Εδώ.
Πόσο είμαστε, 70 κάτι μοίρες. Και να κάνω έτσι. Και να πάμε αριστερά για να πάρουμε και αυτά τα μπροστινά. Μπορώ να κόψω και λίγο τα χέρια βασικά. Σαν πολύ γρήγορα πήγαινε. Ωραία. Και ένα άλλο πλάνο, το οποίο είναι και αυτό ωραίο και τελειώνουμε με αυτό, είναι να χαμηλώσουμε ύψος. Πού να πάω τώρα, για περίμενε. Να πάμε εδώ. Ωραία. Normal. Είμαστε πολύ κοντά στο αντικείμενο, θέλει προσοχή, έτσι. Εδώ. Κατεβαίνουμε ύψος. 20 μέτρα μπροστά η κάμερα, ή μάλλον όχι μπροστά τελείως, έτσι η κάμερα, ας πάμε και λίγο πιο κοντά, εδώ, cine mode, και μπάπου να χαθείς, τρόμαξα, και ανεβαίνουμε σιγά σιγά, και αυτό είναι το τελευταίο πλάνο, ανεβαίνουμε σιγά σιγά και παίρνουμε και καλά έτσι ότι ανεβαίνουμε, και δείχνουμε ότι την κάμερα να ανεβαίνει. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Είμαι κοντά, δεν ανησυχώ, παιδιά μου, μόνο στα 133 μέτρα. Και εδώ βγαίνω από το αυτοκίνητο. Οπα. Βγαίνω από το αυτοκίνητο. Και ερχόμαστε πίσω. Εντάξει, ναι. Δίπλα είμαι όπως βλέπετε. Κατεβαίνω και ύψος. Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Μπορείτε να το δείτε και εσείς στον ουρανό. Έχει αρκετό αέρα για το μήν. Τώρα στα όρια δεν θα έλεγα, αλλά εντάξει. Δεν είσαι και άνετα 100%. Βλέπετε και κάτω αριστερά το ραντάρ, ας πούμε, που δείχνει ότι είναι πλαγιαστό. Έχει και αναταράξεις, δεν είναι και ήρεμος ο αέρας να πεις εντάξει. Έχει και αναταράξεις. Οπότε πάμε για την προσγείωση μας. Λίγο να δώσω. Για να είμαστε ok. Προσγειωθήκαμε λοιπόν εδώ με το Mini 2, τελειώσαμε τα πλάνα μας στο Point of Interest, στο αξιοθέατο αυτό εδώ, συζητήσαμε, τα είπαμε, πετάξαμε μαζί για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσατε παρέα, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι, εγγραφή, σχόλια, ερωτήσεις, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!